Έχουμε. Ναι, ναι, βέβαια έχουμε. Τι κάνετε? Εσείς? Καλά κι εμείς, καλά κι εμείς. Ηρεμούμε και περιμένουμε να έρθει η ώρα να πάμε στη Φιλαδέλφεια για να δούμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ηρεμία για αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Κάτω, γιατί? Έλα τώρα. Φτάσαμε 45, αν δεν είναι, αν δεν ηρεμούμε και πόσες ώρες είναι πριν το μάτς, 6 ώρες. Όχι, δεν υπάρχει ηρεμία ούτε το βράδυ, τίποτα, ποτέ. Ξύτα, εντελώς όλοι. Δεν ξέρω για τους άλλους. Κοίταξε, η ομάδα πρέπει να είναι σίγουρα και είναι νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είναι όλη η τσίτα. Όχι. Α, μπράβο, η ομάδα. Εμείς δεν θα παίξουμε, Αντώνη. Α, το ηρεμούμε, το κατάλαβα ότι μιλάει και σαν δικηγόρο. Όχι. Λένε οι δικηγόροι που λένε δεν είμαστε ενόχοι και τα λοιπά. Δεν εννοεί για τον αυτό. Ναι, όχι. Έτσι το κατάλαβα. Λόγω τιμής. Όχι, για μένα το λέω και για σένα. Ακόμα. Okay. Γιατί όλοι μου σαντιώζουν λέει από χθες έκτασες το και σε καλή κατάσταση. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και καλεσμένοι έχουν έρθει στην Αθήνα σήμερα. Ποιοι? Φίλοι της Μασέη. Αδελφοποιημένη με την Original, όπως ξέρετε, κομμάτους Ultras. Ναι. Θα είναι γύρω στα 35-40 άτομα, τα οποία είδαν και το γήπεδο, έχουν περάσει ένα διήμερο υπέροχο με τους φίλους τους από την οργάνωση παντών της ΑΕΚ. Και αυτοί καταλαβαίνουν ότι θα είναι σε τζίτα τους ή άλλους ένα διήμερο είναι στη τζίτα, για να φιλοξενήσουν όπως πρέπει και να ανταποδώσουν φιλοξενία των Μαρσεγγέζων. Η ομάδα είναι στη τζίτα και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι παραλαμβάνω και χθες έγινε αυτό με τον κατακτισμό της αποστολής. Τον ερωτήθηκαν γιατί υπάρχουν ακόμα παίχτες με ζητηματάκια από ιώσεις κυρίως, αλλά και ο Ρώτα, ας πούμε, που έκανε χθες προπόνηση και μπήκε απευθείας αποστολή. Όταν ρωτήθηκαν δεν τέθηκε θέμα καν. Θέλετε, δεν θέλετε. Μόλις η ερώτηση, αν αισθάνεστε έτοιμοι, ήταν ένα γενικό ναι. Δεν θέλει κανείς να μείνει στην αποστολή αυτού του ΜΑΤ. Και ο μόνος που δεν τα κατάφερε να είναι, γιατί αυτή είναι η πάγια πολιτική ως τώρα του Ματίας Ελμέιδα με εξαίρεση τον Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Ήταν ο Σιντιμπέ, ο οποίος λόγω του μεγάλου διαστήματος αποχής, θυμίζω ότι χτύπησε στην Τούμπα πριν τη διακοπή του Πάσχα, γι' αυτό κρίθηκε ανέτοιμος και δεν θα είναι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα έχουμε πολλά ερωτηματικά, όπως αντιλαμβάνεστε, που θα απαντηθούν με την ανακοίνωση της ενδεκάδας. Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Ρώτα, δηλαδή. Ναι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει ενδεχόμενο να παίξει. Δεν ξέρω πώς θα το κρίνει και τι θα αποφασίσει. Ναι, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο. Δεν τον πήρε στην αποστολή. Εφόσον μπήκε στην αποστολή, 100%. Ναι. Υπάρχει ενδεχόμενο. Όχι 100% θα παίξει, έτσι μην παρεξηγηθώ. Ναι. Γιατί, και είπε και πολύ καλά Πινέδα, δεν το συζητάμε. Σε άλλο μάτς βέβαια και με τον Παναθηναϊκό δεξιμπάκ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αναποδιά και ερχόταν ο Πινέδα από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο. Για την ΑΕΚ στο μάτσο του Παναθηναϊκού θα έπαιρνε και πραγματάκια από τον πάγκο της ΑΕΚ που δεν πήρε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού μετά το 60-65 δηλαδή. Και αυτό ήταν λίγο, πώς θα το πω, κακό για την ομάδα. Δηλαδή. Καλό το ότι μπήκε δεξί μπακ και ανταποκρίθηκε ο Μεξικανός και ήταν και από τους κορυφαίους μαζί με τον Τζούπερ για μένα, του Ντέρμπι. Αλλά κακό ότι ξέρεις τον έχασε από ένα χώρο το οποίο μπορεί να είναι πολύ πιο αθλητικός και η αμεσότητα στην επίθεση μπορεί να είναι πιο ουσιαστική ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν, αν επιλεχθεί ο Ρώτα και η άμυνα μήνος έχει. Δηλαδή με Χατζησαφήμου Κουντιβίντα, Αθανασιάδη, Χατζησαφήμου Κουντιβίντα και Ρώτα, τότε η λογική λέει ότι ο Πινέδα, εφόσον είναι στο 100%, είτε θα πάει, θα ξεκινήσει δίπλα στο Σιμάνσκι, είτε θα μπει ο Μάνταλος δίπλα στο Σιμάνσκι. Θα πάει δεξιά ο Άμραμπατ, αριστερά ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, ο Τζούμπερ ελεύθερος και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία. Αυτή είναι η σκέψη. Τώρα, αν δεν είναι ο Άμραμπατ και ο Ελίασον, και αν δεν είναι ο Σιμάνσκι και ο Γιώργος, αυτά είναι, ξέρετε πολύ καλά και εσείς πλέον, πολύ μικρές λεπτομέρειες που δεν κάνουν διαφορά στο αγωνιστικό προφίλ και στην ταυτότητα της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα και αυτών των χαρακτηριστικών που συνηθίζουμε να βλέπουμε να βγάζει στο χορτάρι. Είναι 100% και ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι. Ναι. Κοίτα, ο Γιόνσον είναι 100%, δεν μπορώ να το πω που ποια είναι. Όχι, είναι ένα κλικ πίσω σε επίπεδο ότι έχει πολύ σερή αγώνες πάνω του. Δηλαδή έχει παίξει τώρα Κυριακή με πάω, συγγνώμη, Τετάρτη με πάω Κυριακή με Παναθηναϊκό. Είχε και αυτή την κλωτσιά που έφαγε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού η αλήθεια είναι, αλλά ο άλλος είναι πιο φρέσκος να το πω έτσι. Δηλαδή έχει λίγα λεπτά συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό σημάδι, όχι λίγα. Ξέρεις, εννοώ τόσο χρόνο όσο έπρεπε τέλος πάντων. Οπότε είναι πολύ πιο φρέσκος και φαντάζομαι ότι στο μυαλό του coach, επειδή πρέπει να γίνονται και κάποιες αλλαγές, και μην ξεχνάμε ότι έρχεται το μάτι με τον Άρης Παπικελίδης, καπάκια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σε μια εβδομάδα. Πρέπει να γίνει και μια διαχείριση. Γι' αυτό είπα και πριν ότι μάλλον μπορεί να δούμε το Μάτελο ξεκινάει, τον Άμραμπατ, ώστε να ξέρει να φρεσκάρουν τρεις-τέσσερις θέσεις. Γι' αυτό το λέω. Και ο Ρώτα, αν πει, ας πούμε, θα είναι λίγο φρεσκάρισμα, γιατί δεν έπαιξε το παιδί, δυστυχώς, από το 10ο λεπτό αποχώρησε.
αν παίξει, δεν θα παίξει, αλλά έχει ξεκουραστεί στο προηγούμενο παιχνίδι που εντός εγώ το ξεκουραστεί, γιατί ήταν στο νοσοκομείο το παιδί με διάσηση και δεν ήταν εύκολο το πράγμα. Οπότε γενικότερα το ψάχνει έτσι, αλλά σε τέτοιες αλλαγές που δεν έχουν και μεγάλο, πώς να το πω, αντίκτυπο στο αγωνιστικό. Δηλαδή έχουμε ξαναδεί τον Άμαμπα να παίζει δεξιά και να ξεκινά, ή να ξεκινά ο Ελίασον. Έχουμε ξαναδεί τον Μάντελ να ξεκινάει αντί του Πινέδα στα χαφ, ειδικά με τον Ολυμπιακό. Έχουμε ξαναδεί τον, πώς το λένε, τον Ρότα ή τον Σιντιμπέ να ξεκινάει στο δεξιά του άμυνας. Οι αλλαγές δεν είναι τέτοιες που να αλλάζουν σε επίπεδο αγωνιστικής φιλοσοφίας, νοοτροπίας και κουλτούρας. Είναι τέτοιες που δεν είναι ξεκούραση, φρεσκάδα και μπορεί έτσι να διαχειριστεί και τα τέσσερα σερί ματς που έχει η ομάδα ο Ματίας Αλμέιδα. Ναι, βάζοντας και τον τελικό. Που δεν έχουν ακόμα, δεν έχει κανένα ιδέα από τα γίνει. Όχι, δεν λέω για τον τελικό εγώ. Εγώ λέω για το μάτς που είχε τα τέσσερα σερί. Τα τέσσερα σερί. Ναι, 24 θα γίνει, το πού θα γίνει δεν ξέρουμε ακόμα. Το πότε το έχουν βρει. Το πού δεν έχουν βρει ακόμα. Ναι. Για τον τελικό κυπέλλου. Okay. Τα υπόλοιπα που λες αυτό. Αλλά τα τέσσερα σερί μιλώντας για τα προηγούμενα. Ναι, μωρέ, μιλάω για το μπράβο που έπαιξε με Ολυμπιακό έξω, πάω ξανά Παναθηναϊκό, τώρα Ολυμπιακό και μετά Άρη. Είναι μια πεντάδα αγώνων για όλες τις ομάδες, έτσι. Απλά για την ΑΕΚ ήταν λίγο πιο απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ακούσατε το υποτιθέμενο εύκολο μάτς είναι της Κυριακής που θα πάει στο Βικελίδης. Mm-hmm. Μόνο εύκολο δεν είναι. Για μένα, για μένα το σημερινό. Και εγώ έτσι το. Όχι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι πάντα Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Και τα ντέρμπι έχουν. Εγώ νομίζω και στο Βικελίδη δεν είναι τίποτα. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Και ωραία, εντάξει, τότε είναι δύο εύκολα. Μην... Η ΑΕΚ θα κάνει, για μένα θα κάνει τρεις νίκες. Δεν λέω σήμερα. Το, λέγα, η ομάδα το τελευταίο της δύσκολο μάθημα θα το, το πάρει, θα κάνει τρεις νίκες και αν το πάρει. Μπορεί να κάνει τρεις νίκες και αν το πάρει. Αν μου έλεγες... Ναι, να μπράβο. Κοντός ο Λούς, αλλά δεν έχει καμιά μάντεψη, μας γράφουν αύριο τι λέγατε χθες. Έτσι, έχω ακούσει, καλά και καλά κάνεις, από σήμερα να το λες, άμα να το λες μετά, δεν έχει αξία. Εννοείται πως ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές έτσι μου έχουν κάνει, δηλαδή μου έχουν συνεχίσει, έχω διαβάσει, που λένε ότι θα κάνουν και δύο γκέλα. Όχι. Μέχρι στα τρία επόμενα μας λένε και οι δύο κάπου θα γκελάρουν. Και μετά πάνε το πόσο θα πονέσει ο ένας και πόσο θα πονέσει ο άλλος από την κέλα είναι διαφορετικό, διότι αν πάρει ο ένας γκη και ο άλλος χάσει, δεν είναι το ίδιο κέλα. Έτσι. Δηλαδή για παράδειγμα, άμα μου πει σήμερα πάρει χείμενο τον Ολυμπιακό και θα χάσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, το παίρνω. Ναι, βέβαια, φέρνω μου. Τέτοια κέλα τη λαχταρώ, να το πω έτσι πλέον. Και είναι. Α, και να σας πω και κάτι τελευταίο, υπήρξε και ένα δημοσίευμα το οποίο φαίνεται να έχει βάση από το Ιράν, αλλά το έχουμε ξαναπεί για το Χατζηδάκη, γιατί έχουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση και θα του έκαναν πρόταση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει επισήμως, γιατί το επιβεβαιώνει το διαψεύδι ΑΕΚ, αλλά είναι δεδομένο ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση μιας πρότασης ενός ακόμα συμβολέου, ίσως μόνο ετούς, που τον ικανοποιεί σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα το Χατζησαφή. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Καλή συνέχεια, κύριε. Μια χαρά.